πρόβλημα. Κυρία δήλωσε ότι έχει 50 οργασμούς τη μέρα. Αυτά έλα, και πολλές εκπλήξεις εδώ σήμερα στο Φου μου Λάι. Έτσι, μπράβο. Σταματήστε τα όλα γιατί θα σας μιλήσω για 50 οργασμούς. Είστε έτοιμοι? Ένας άνθρωπος. Δεν σας βλέπω πολύ. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Α, δεν ξέρω. Μία που έχει 50 τη μέρα. Α, δεν σας πω. Μία θυμάμαι στις ειδήσεις που λέγανε που λέγανε και πήγε με το τυπικό. Και πήγε γυναίκα να κάνει. Λοιπόν. Ποια διάσημη κυρία δήλωσε ότι έχει 50 οργασμούς την ημέρα? Τι έγινε καλέ? Δεν ξέρω. Εσύ καθώς να... Δεν ξέρω, αλλά με ιντριγκάρει, παιδιά. Τι είναι αυτό που είπε? Κάτσε νωρίς. Σαν το Matrix κάτσε, σε αργή κίνηση. Έτσι πήγαινε έτσι. Λοιπόν, σου έχω την Pamela Anderson. Αποκλείεται. Τι αποκλείεται, τι εννοείς? Εγώ την Pamela δεν την έχω για πολλούς οργασμούς. Είναι σε αλήθεια το λες. Για έναν και καλό. Σου κάνει όχι, όχι, ότι είναι πιο πολύ εικόνα, ε. Λοιπόν, δεν ξέρω. Α, να δεν το έχω δει. Ήταν καυτή και όχι. Πολύ καυτή. Ήταν καυτή στο σεξ. Σε σχέση με την Paris Hilton ήταν πολύ καλύτερη. Όλοι το έχουμε δει. Λοιπόν, σου έχω την Cameron Diaz. Cameron Diaz. Είναι αθήθασο κορίτσι Cameron. Δαμάζει και τα κύματα. Μπράβο, δαμάζει τα κύματα. Όχι, αυτό δεν θα το πω. Αυτή δεν θα το πω. Λοιπόν, σου έχω. Το μέρι. Κάτι τρέχει με τη μέρη. Λοιπόν, σου έχω την Thalia. Τι θυμάσαι την Thalia? Πώς ήρθε η Ιταλία? Η Ιταλία το ξέρεις ότι την έχουμε φιλοξενήσει το πρωινό. Βέβαια, να το λες. Εσύ δεν ήσουν εκεί. Καλά, ναι, δικό μας ήταν το πρωινό, μας έβλεπα και αυτό σπίτι. Ναι, ήταν έγκυος. Ήσουν έγκυος. Ιταλία. Τέλος πάντων, Λατίνα πολύ. Λατίνα, ζεστή καυτή και καίει το πράγμα. Και σου έχω και την Τζούλια, τη Ρόμπερτς. Αντε καλέ. Εδώ η Τζούλια είναι καυτή γυναίκα και έχει κάνει και ζημιές, έχει πάρει άντρες αν θυμάσαι. Η Τζούλια, εγώ θυμάμαι έναν άσχημο που τα είχε στην αρχή. Καλά δεν τα είχε με δέκα παντρεμένος άνθρωπος και τον άρπαξε. Ο άσχημος. Δεν είναι και άσχημος, αυτός που είναι μαζί τώρα. Όχι ο καμεραμάν που τα είχε. Εγώ αυτό λέω. Στην αρχή. Πάντως παιδιά... Καλά, έχουν περάσει πολύ. Θέλω να πω κάτι άσχετο βέβαια για την Τζούλια Ρόμπερτς, μια και ετέθη το θέμα και θα επιστρέψουμε. Να πάμε στο θέμα μας. Έτσι θα το απαντήσει. Παρένθεση ήταν αυτό. Λοιπόν, σου θυμίζω ότι έχει την Pamela Anderson, την Cameron Diaz, την Thalia και την Τζούλια Ρόμπερτς. Μου τα έχει βάλει, δεν έχω ιδέα. Την Thalia τώρα δεν τη βάζω. Γιατί πού τη θυμήθηκε να τη θυμήθηκε. Μα είπε η Thalia 50 οργανισμού. Ποιο μα μοιάζει τώρα. Μοιάζει αν η Thalia έχει 50 οργανισμού. Δεν είναι όμω εξή η Thalia. Έλα καλέ τα μαζί. Σε ζωντανή μετάφραση. Δεν τελειώνουμε με την ιστορία με την Thalia. Εντάξει από την Thalia αφού επιμένει. Να σας πω κάτι, θα τα διώξουμε πάλι. Κλέπει έτσι, θα πάω κι εγώ. Ηρεμήσατε. Να σας πω για την Thalia. Αυτό δήλωσε. Και μάλιστα ξέρεις με ποιον περνάει τόσο καλά. Με ποιον? Με τον Τόνι Μοτόλα που κοντεύει τα 70. Ο Τόνι Μοτόλα, παιδί μου. Ο Τόνι Μοτόλα είναι αυτός που κάνει το δίσκο. Sony Music, Boss Sony Music. Μεγάλος και τρανός. Ναι, κοντεύει τα 70 ο άνθρωπος. Του λέει η καρδιά του. Δεν ξέρω πώς ακόμα. Δηλαδή αν 50 κάθε μέρα. Είναι παντρεμένη. Άμα το θέλει. Και λέει ότι του αρέσει και του ίδιου και περνάνε με δεν μπορεί να μην σου φύγει, αλλά μπορεί να σου πει. Τι θυμάστε την Thalia? Είναι αυτή η Λατίνα που από τις απνόπερες βρέθηκε να σαρώνει τα μουσικά charts αφού παντρεύτηκε τον Τόνι Μοτόλα, τον κύριο Sony Music International. Η Thalia λοιπόν δεν έχει αλλάξει καθόλου τα τελευταία 15 χρόνια. Φύτα το δέρμα. Τώρα εσείς φαντάζεστε μπότοξ, νηστέρια και τα σχετικά. Μα τι πράγματα είναι αυτά? Η ίδια έχει την απάντηση. Και δεν είναι αυτή που φαντάζεστε. Το κορίτσι έχει ούτε έναν, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά 50 οργασμούς την ημέρα. Και αυτό την κρατά φρέσκια και δροσερή. Και δώσ' του το τακατάκα, και Μοτόλα πλησιάζει και 70, και ένα άγχος με έπιασε. Να το πω. Γεια μου, έλεγατε σε μένα τώρα για να σας πάω σε εντελώς αντίθετο από την Thalia. Δηλαδή, η Thalia μας είπε ότι έχει 50 οργασμούς την ημέρα. Ναι. Υπάρχει μία άλλη, παιδιά μου. Άλλη ανέραστη. Ο οργασμός είναι αυτός ο άγνωστος που λέμε. Γιατί αυτή που δεν της αρέσει το σώμα, τι. Κρίμα.